Λοιπόν, μπορείς να περάσεις μπροστά στους κριτές. Ευχαριστώ. Αυτό το δείκτη, αντί φόρεμα, πιο πολύ αξεσουάρ θα το έλεγα. Δηλαδή, δεν είναι σε κατηγορία φόρεμα. Είναι ένα layer στην πραγματικότητα. Δεν είναι ένα φόρεμα που μπορεί να σταθεί σχετικά μόνο του. Νομίζω ότι δεν σε κολακεύει. Το ρουχό. Όλο σαν χρώμα, σαν κόψιμο σιλουέτας κάτω, ενδεχομένως αν αυτό συνεχιζόταν και γινόταν όντως όλο το σώμα, να μακραίνει και να είχες και γάντια από το ίδιο. Δεν ξέρω αν αυτό θα ήταν εφικτό. Βγαίνουν γάντια, αλλά δεν θα έφερνα από το ίδιο τα ίδια από τη σχεδιάστρια. Δεν μου φάνηκε πολύ μετά ότι θα γίνει εύκολο πράγμα. Θα ήταν όμως πιο ωραίο σίγουρα. Και τι βαθμό θα βάλεις? Θα βάλω ένα βαθμό τώρα, τι να σου πω. Υπό άλλες συνθήκες μπορεί να βάζα και ένα. Nope. Αλλά θα σου βάλω δύο. Εντάξει, πάμε στην Ηλιάνα. Σελένη μου, το φοράς που το φοράς το φόρεμα που είναι μια σκέτη αλυσίδα, πήγαινε το στο τέρμα, κάνε ένα παρόμοιο look με τη Zoe Kravitz στο Met Gala, να είσαι ολόγυμνη, βάλε από μέσα ένα κομπινεζόν ακριβώς ή μια ολόσωμη φόρμα στο χρώμα του δέματός σου και να είμαστε ακριβώς μέσα στο κόνσεπτ. Δεν με ενδιαφέρει να αντιγράφω γενικά εικόνες, με ενδιαφέρει να είμαι πολύ ο εαυτός μου, γιατί θεωρώ ότι όταν πας να αντιγράψεις κάποιον, ενδεχομένως δεν πετυχαίνει κιόλας. Θεωρώ και μεγάλη αδικία δηλαδή που κρίνομαι έτσι, αλλά τέλος πάντων. Έχω προλάβει να κρίνω, ας πούμε, ότι έχουμε γενικά, ανοίξει κάποια γενικά, συζήτηση. Όχι, γενικά λέω. Σε ενδιαφέρει να είσαι εντός κόνσεπτ, ας πούμε. Εντός κόνσεπτ, ναι, βέβαια. Ναι, εμένα με άφησε να ολοκληρώσω να πω ότι είσαι εντός κόνσεπτ. Όχι. Α, ωραία. Ναι. Ας το πιάσουμε από την αρχή, λοιπόν. Ωραία. Δεν θεωρώ ότι κάτι φλωράλ από μέσα, ακόμα και αν είναι κολλητό και είναι jumpsuit, θεωρείται naked. Okay. Ωραία. Ναι. Άρα, κατά βάση, κατά το ίμιση, δεν είσαι εντός κόνσεπτ. Παρ' όλα αυτά, θα σου πω ότι πηγαίνουν πάρα πολύ τα στενά και κολλητά ρούχα. Ευχαριστώ. Ολοκλήρωσες? Ναι, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λίγο θύμωσες? Όχι, γιατί να θυμώσω. Καλά. Στεναχωριέμαι απλά που η Σελένη δεν καταλαβαίνει ότι προσπαθώ να κάνω ένα πρόλογο για να καταλήξω ένα συμπέρασμα. Κατάλαβα. Και ναι, αλλά με κοιτάς με ένα ύφος σαν να γνωρίζεις ήδη ποια θα είναι η κατάληξη και ποια θα είναι η αντιμετώπιση. Όχι, δεν γνωρίζω. Εγώ ποτέ δεν πιθανολογώ. Δεν μου αρέσει να. Πιθανολόγησε όμως, Ελένη μου. Έχω προπαίτεια, ναι. Εγώ θα σου πω ότι έχει λάθη το look. Θα ήθελα να δω σίγουρα αυτό το φόρεμα με την αλυσίδα κάπως αλλιώς. Ευχαριστώ. Και πάμε τώρα στο Δημήτρη. Το ότι είναι εφαρμοστό δεν σημαίνει ότι είναι και naked dress για εμένα. Είναι διάφανο. Ναι, πράγμα, αλλά είναι φλωράλ. Να ήταν στο χρώμα του δέρματος. Το καταλαβαίνω. Οτιδήποτε είναι στενό και ακολουθεί τη γραμμή του σώματος, δεν πάει να πει ότι είναι naked dress. Δηλαδή, έβαλε στο πάνω για να λέγεται dress το δείχτη, το οποίο θα μπορούσε να το συνοδεύσει. Σε ενδιαφέρει να ακούσει ή να κάτσει καλύτερα? Ακούω πάρα πολύ. Ακούω τι λέτε. Ακούω. Γιατί δεν το συνδύεσαι μόνο το δείχτη με κάτι από μέσα και γιατί να μην. Γιατί αυτό ήταν το προφανές και το εύκολο. Αυτό. Γι' αυτό. Αυτό έκανε και η Νικόλ και ήταν πολύ ωραία. Εντάξει, η Νικόλ είναι η Νικόλ. Εγώ είμαι εγώ. Εγώ για έχω να σου υπάρχει πω. Υπάρχει όμως συγκεκριμένο κόνσεπτ στα καλά. Σα δίνω ένα συγκεκριμένο κόνσεπτ. Εγώ νομίζω ότι το υπηρέτησα. Τώρα από εκεί και πέρα. Απελευθερώσου. Είσαι πολύ ωραία γυναίκα. Μην το κρύβεις. Μην κρύβεσαι. Μην το κρύβεις. Γενικά, εγώ δεν προτάσω ποτέ αυτή την ιδιότητα. Οπότε. Το καταλαβαίνω, αλλά είσαι μια πολύ ωραία γυναίκα. Δεν είναι ιδιότητα να είσαι ωραία γυναίκα. Ούτε να κερδίσεις κάτι με αυτό. Με το σπαθί σου το κερδίσεις. Μια ωραία εμφάνιση σου ανοίγει μια πόρτα. Το αν θα παραμείνει ανοιχτή εξαρτάται από το μυαλό σου. Ή και όχι. Επίσης, το να είσαι ωραία γυναίκα δεν σημαίνει ότι μπορείς να είσαι και όλα τα άλλα. Βέβαια. Σίγουρα. Και είσαι κούκλα, μην τρέπεσαι. Μην το κρύβεις. Για μένα είσαι εκτός. Μάλιστα. Ό,τι και να πω, εγώ δεν έχει νόημα, οπότε δεν συζητώ. Μπορείς να πεις ό,τι θες. Έτσι κάπως κύλησαν τα πράγματα σήμερα. Ήταν όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή και μια, νομίζω, συζήτηση που έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι. Δεν ξέρω, Κατερίνα μου, αν έχω βγάλει συμπεράσματα, να σου πω την αλήθεια, ή αν οδεύω σε έναν δρόμο που δεν είναι πολύ. Μπορώ να κάνω follow-up γενικά. Να το δούμε και τις υπόλοιπες μέρες αυτό καλύτερα. Έλα, πάρε τη θέση σου τώρα.